Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων της ημέρας. Συνεχίζονται οι εντάσεις στο Αιγαίο ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία με ναύτεξ και από τις δύο πλευρές. Αντιδρούν φορείς και θεσμικοί με την απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο των συνόρων με τη Βουλγαρία στον Εύρο. Το να κάθει στο ύμνο θα τελέσει η Μητρόπολη την ερχόμενη Παρασκευή, όταν θα τελεστεί η πρώτη προσευχή μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί. Τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά θα ενημερώσει αύριο με διαδοχικές συναντήσεις που θα έχει στο γραφείο του ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο εξέδωσαν αντί ναύτεξ ως απάντηση στις τουρκικές προθέσεις να ερευνήσει νοτιοανατολικά του Καστελόριζου. Η ναύτεξ για το Καστελόριζο είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, απάντησε η Άγκυρα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μαζί με την Εθνική Φρουρά, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας, είναι ικανές να επιτελέσουν αυτό το οποίο έχουν στην άκρη του μυαλού τους όλοι οι Έλληνες, χωρίς να χρειάζεται να το πούμε, δήλωσε από την Κύπρο ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι δηλώσεις του αρχηγού ήρθαν μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί αποτέλεσε η ναύτεξ που εξέδωσε την Τρίτη η Τουρκία, με την οποία δεσμεύει περιοχές νοτιοανατολικά του Καστελόριζου με στόχο να κάνει σεισμικές έρευνες. Σας προβληματίζουν σε Βεβαίως. Βεβαίως. Με φοβάστε καθόλου, ανησυχείτε? Εντάξει, επειδή αυτοί πάντα κάνουν έτσι, εκβιάζουν. Εντάξει. Προσπαθούμε να το αποβάλλουμε και να λέμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί και άλλες φορές κάνανε έτσι. Τότε με τα ίνε και τα λοιπά. Έλα, δεν τους φοβόμαστε. Μια ζωή έτσι είναι. Η κίνηση της Τουρκίας σήμανε συναγερμό στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όμως, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που επικαλείται το armyvoice.gr, ο κόκκινος συναγερμός που σήμανε την Τρίτη και είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν ανακλήσεις αδειών από πολλούς διοικητές, κατέβηκε κάποια επίπεδα ήδη από το βράδυ της ίδιας ημέρας. Οι ένοπλες δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν σε ετοιμότητα. Σε πολιτικό επίπεδο, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα μετά την κρίση με την ναύτεξ της Τουρκίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, παρενέβη στη Βουλή καλώντας τον κύριο Μητσοτάκη να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία για τις εξελίξεις. Αυτή μια ζωή ήταν προκλητική, δεν ήταν τώρα, δεν έγιναν τώρα. Αυτοί ήθελαν ένα μάθημα από παλιά, διότι όλο αυστηρό μήνυμα, αυστηρό μήνυμα, αυστηρό μήνυμα, άλλο τίποτε δεν κάνουν. Μπαίνουμε στα ελληνικά ύδατα, εμείς μόνο αυστηρό μήνυμα. Τι τα παίρνουν τόσα αεροπλάνα και άρματα και αυτά, και τα έχουμε και σκουριάζει και μετά τα πετάμε στο τέλος. Μια μέρα πρέπει να γίνει ένα μάθημα. Η Ελλάδα παρακολουθεί τις κινήσεις της Τουρκίας και μαζί με την Κύπρο απάντησαν με αντιναύτεξ για την ίδια περιοχή. Στην ελληνική ναύτεξ καθίσταται σαφές ότι η οδηγία που εκδόθηκε από την Τουρκία για τις έρευνες αναφέρεται σε μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή η οποία υπερκαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναύτεξ με την οποία ακυρώνει την χθεσινή παράνομη τουρκική ναύτεξ, προκειμένου να την αγνοήσουν. Είμαστε ανήσυχοι, πολύ ανήσυχοι. Και πιο πολύ εσείς να είσαστε, γιατί εμείς είμαστε Αθηναίοι, καταλάβατε. Φυσικά είναι πρόβλημα. Θεωρείτε ότι μπορεί να φτάσει σε κόκκινο σημείο η κατάσταση? Έχουμε να κάνουμε με πολύ δύσκολο γείτονα. Πιστεύω ότι όλα είναι πιθανά. Η ελληνική ναύτεξ αναφέρει ότι η τουρκική εκδόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό και αναφέρεται σε παράνομες δραστηριότητες σε ελληνική περιοχή. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι μόνο ο υδατογραφικός σταθμός του Ηρακλείου έχει δικαιοδοσία να εκδίδει ναύτεξ στη συγκεκριμένη περιοχή. Αντίστοιχη ναύτεξ εξέδωσε και η Κύπρος. Η ναύτεξ για το Καστελόριζο είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, απάντησε η Άγκυρα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Κύριε βουλευτά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας από τη Βουλή. Για άλλη μια φορά, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις φαίνονται να είναι σε ένταση, κύριε Χατζηβασιλείου. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας σε όλο αυτό το θέμα, σε όλο αυτό τον διάλογο που επικρατεί ανάμεσα στις δύο χώρες, με άξονα φυσικά της Ναύτεξ και της Αντινάυτεξ που στάλθηκαν και από τις δύο πλευρές. Καταρχάς, δεν υπάρχει διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες στην παρούσα φάση. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Mm-hmm. Έχουμε μια εποχή έντασης, μια εποχή κλιμακούμενης έντασης με θύνη της Τουρκίας. Και η ελληνική κυβέρνηση προσεγγίζει τα γεγονότα με τη δέουσα ψυχραιμία και σοβαρότητα. Τι έχουμε τώρα απέναντί μας? Έχουμε την Τουρκία, η οποία αποφάσισε να δεσμεύσει με μια Ναύτεξ τη θαλάσσια περιοχή που εφάπτεται στο τριεθνές εντός εισαγωγικών των υφαλοκρηπίδων Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Όπου εκεί στην ουσία ο πρώτος λόγος που το κάνει είναι για να μας θυμίσει τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Καστελόριζο περί μη ύπαρξης θαλασσίων ζωνών στο νησί αυτό. Κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο. Δεύτερον, το κάνει σε μια περιοχή που τη διεκδικεί ως γκρίζα από το 2012. Είναι δηλαδή μια παλιά διεκδίκηση αυτή, ουδεμία σχέση έχει με το τουρκολιβικό σύμφωνο που υπέγραψε παρανόμως με τον κύριο Σάρατζ. Και τέλος, ο τρίτος λόγος είναι για να στείλει εκβιαστικό μήνυμα προς την Αθήνα και το Κάιρο, εξού και εφάπτεται της Αιγυπτιακής Υφαλοκρηπίδας αυτή η ζώνη, να μην συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας για την πιθανή συμφωνία θαλασσίων ζωνών Ελλάδας και Αιγύπτου. Αυτό λοιπόν κάνει τα Αγίπ Ερντογάν, και όλο αυτό αντιλαμβάνεσαι το κάνει σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πότε? Δύο ημέρες πριν το σοου στην Αγία Σοφία, όπου στην ουσία εκεί θα στήσει ένα αποκλειστικό πανηγύρι για την πρώτη μουσουλμανική προσευχή σε αυτό το πολύ σημαντικό μνημείο για την ελληνική ιστορία. Και επομένως, την μέρα ακριβώς που γυρνάει και ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, έτσι δεν είναι? Δεν είναι εντελώς τυχαία όλα αυτά. Ακριβώς, και σε μια στιγμή όπου η Ευρώπη είναι ισχυροποιημένη μετά από μια πολύμερη αλλά αποδοτική σύνοδο κορυφής, το κάνει δε και σε μια φάση θερινής ραστόνης για τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά προσοχή, και σε μια φάση που στην Αμερική έχουμε κενό ισχύος. Οι αμερικανικές εκλογές, στην ουσία αυτοί αφήνουν τις ΗΠΑ σε μια φάση μετάβασης, άρα η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει το χρονικό διάστημα αυτό, κατά το οποίο ο Τραμπ και έχει εκλογές, άρα τρέχει για την δική του καμπάνια, αλλά και είναι φανερά αποδυναμωμένος, μια και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Biden να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει κεφάλι. Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Χατζηβασιλείου, από τις εκτιμήσεις της δικές σας για θερμό επεισόδιο? Κοιτάξτε, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας έχουν χαραχθεί από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στο αξιόμαχο των παιδιών μας. Και από εκεί και πέρα σας ξαναλέω ότι η κυβέρνηση αυτή, όπως διαχειρίστηκε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα την κρίση στον Εύρο, τη δική σας την περιοχή, με παρόμοιο τρόπο θα διαχειριστεί και την κρίση αυτή, εάν, ξαναλέω, προκύψει. Για την ώρα δεν υπάρχει κρίση. Υπάρχει μια κίνηση πλοίων τουρκικών, την οποία παρακολουθούμε. Αν παραστεί ανάγκη, να είστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα θα δώσει την απάντηση που αρμόζει. Στο αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, της αντιπολίτευσης για σύγκληση Κησαία, εσείς τι λέτε, κύριε Χατζηβασιλείου, για το θέμα αυτό? Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός, όπως έχετε δει, γύρισε μετά από μια πετυχημένη διαπραγμάτευση που εξασφάλισε 70 δισεκατομμύρια για τη χώρα μας στο επόμενο διάστημα από τις Βρυξέλλες, και εντός 24 ωρών αποφάσισε ορθώς να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς. Νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο πρέπει να κάνει και πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, ας αφήσουμε στον ίδιο την πρωτοβουλία των κινήσεων, που άλλωστε τις έχει και με βάση το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει, ξαναλέω, επί του παρόντος υπαρκτή κρίση στην περιοχή. Κοινώς δεν υπάρχει κάποια διένεξη στρατιωτική στη θαλάσσια ζώνη εκείνη. Παρακολουθούμε από κοντά τις τουρκικές κινήσεις και αν χρειαστεί θα γίνουν, ξαναλέω, τα δέοντα. Σε πρώτη φάση ο Πρωθυπουργός ενημερώνει τους πολιτικούς αρχηγούς, πράγμα που δείχνει την σοβαρότητα και την υπευθυνότητα με την οποία η κυβέρνηση ασκεί τα καθήκοντά της. Ήθελα να σας ρωτήσω και την άποψή σας για τις δηλώσεις που έκανε στην γερμανική Bild η κυρία Μέρκελ, όπου γράφεται ότι με τηλεφώνημα της Μέρκελ ουσιαστικά αποφεύχθηκε ένα θερμό επεισόδιο. Γι' αυτό τι λέτε εσείς, κύριε Χατζηβασιλείου? Δεν γνωρίζω τι διαμήθη μεταξύ της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Ερντογάν. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η Γερμανία, ως η προεδρεύουσα χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τρέχουν εξάμεινο, έχει έναν λόγο παραπάνω να μην θέλει εντάσεις
στην γειτονιά και κυρίως να μην θέλει εντάσει μεταξύ δύο σημαντικών συμμάχων της στο ΝΑΤΟ, της Άδικης της Τουρκίας. Επομένως, η γερμανική προεδρία έχει κάθε λόγο να προσπαθεί να ηρεμήσει το κλίμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκείνο που θέλω να σας ξαναπώ είναι ότι αν ο Ερντογάν πιστεύει ότι με εκβιασμούς και με τη βία θα σύρει την Ελλάδα σε ένα διάλογο πολιτικό, γελιέται. Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε το παιχνίδι αυτό. Ο διάλογος είναι κάτι το επιθυμητό από τη δική μας πλευρά. Χρειάζεται διάλογος με τις γειτονικές χώρες, πόσο μάλλον την Τουρκία που είναι ο προβληματικός μας γείτονας, αλλά ο διάλογος πρέπει να γίνεται πάντοτε με νημεμία και χωρίς εκβιασμούς. Όσο ο Ερντογάν συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό, δεν πρόκειται να υπάρξει πολιτικός διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες. Θεωρείτε ότι οι σύμμαχοί μας θα μας στηρίξουν σε οποιαδήποτε στροφή και να πάρει αυτή η υπόθεση, κύριε Χατζηβασιλείου? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν φαίνεται ακόμα η υπόθεση αυτή να παίρνει κάποια στροφή. Επομένως, καλό είναι ο κόσμος να μην τρομοκρατείται και να διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Επειδή επιτρέψτε μου να σας πω ότι τις τελευταίες 48 ώρες έχω λάβει πάρα πολλά τηλεφωνήματα από πολίτες που ανησυχούν απορούν για όλα αυτά που γίνονται. Χρειάζεται να έχουμε εμπιστοσύνη και στην κυβέρνηση αλλά και στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αν λοιπόν παραστεί ανάγκη, να είστε βέβαιοι ότι η Ελλάδα μπορεί στην παρούσα φάση από μόνη της να δώσει τη δέουσα απάντηση όπως έγινε και στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, εάν τα πράγματα πάρουν μία άλλη τροπή, το ΝΑΤΟ είναι εδώ. Το άρθρο 42 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Δένδιας πριν από λίγες ημέρες, είναι εδώ για να ενεργοποιηθεί. Ήδη είμαστε όμως πάρα πολύ μακριά από εκείνο το σημείο. Επομένως, δεν χρειάζεται να τρομοκρατείται ο κόσμος ανεφλόγου κοιτίας. Και ένα τελευταίο, κύριε Χατζηβασιλείου, περιθώριο κυρώσεων προς τη γείτονα υπάρχει για όλα αυτά που συμβαίνουν? Σαφώς και υπάρχει, και ξέρετε ότι η απόφαση που θα γίνει Ερντογάν να αλλάξει τη χρήση στην Αγία Σοφία, στην ουσία στερεί από τους Ευρωπαίους το άλαθη της άγνοιας. Δεν έχουν οι Ευρωπαίοι πια την πολυτέλεια να λένε «δεν ήξερα, δεν μάθαινα». Έχουν πλήρη εικόνα πια όλοι ότι ο Ερντογάν συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο στις διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν την Τουρκία. Κοινώς δεν τη στηρίζει. Άρα λοιπόν, οι κυρώσεις κατόπιν ενεργειών της ελληνικής κυβέρνησης μπήκαν στο τραπέζι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο κύριος Μπορέλ έχει την ευθύνη να κάνει την κατάρτιση της πρώτης λίστας για να συζητηθεί. Υπάρχει δε, χάρη στην Ελλάδα, ενδεχόμενο και για έκτακτη σύνοδο εντός του θέρους ή του φθινοπόρου για την Τουρκία, αν συνεχίσει τη συμπεριφορά της αυτή. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι χάρη στους χειρισμούς του Πρωθυπουργού, η Τουρκία έχει μπει πια στα ευρωπαϊκά ραντάρ. Με λίγα λόγια, παρακολουθείται από τους Ευρωπαίους, διότι ξαναλέω, η κίνηση στην Αγία Σοφία μπορεί να μην έχει πολιτική χρειά για έναν που δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος όπως είμαστε εμείς και έχουμε σαφώς έναν λόγο παραπάνω να πονάμε για αυτή την απαράδεκτη απόφαση, αλλά αυτή η απόφαση έχει μια προέκταση ψυχική στον δυτικό κόσμο. Δημιουργεί ένα μεγάλο ψυχικό χάσμα ανάμεσα στην Τουρκία και την Ευρώπη. Και αυτό, πιστέψτε με, είναι πολύ πιο δύσκολο να γεφυρωθεί σε σχέση με το οποιοδήποτε πολιτικό χάσμα. Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Παραμένουμε στο θέμα μας, κυρίες και κύριοι, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, βουλευτή και τομεάρχη εξωτερικών υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κατρούγκαλε, πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πείτε μας και εσείς, κύριε Κατρούγκαλε, την άποψή σας. Τι ακριβώς, ποιο είναι ουσιαστικά το απόφευγμα από όλα αυτά που γίνονται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία? Βλέπουμε μια κατάσταση η οποία φαίνεται να οδηγεί σε κάποιο αδιέξοδο, από τη μια πλευρά τα τουρκικά πλοία, από την άλλη πλευρά τα ελληνικά. Τι συμβαίνει, ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά που συμβαίνουν? Μα νομίζω ότι ήταν αναμενόμενη η κλιμάκωση αυτή τη τουρκική επιθετικότητα. Ο μόνος που φαίνεται ότι ευνηδιάστηκε είναι ο κύριος Μητσοτάκης, τον οποίο ακόμα περιμένουμε να εμφανιστεί στη Βουλή, όπως του ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα του κενού στρατηγικής που έχει δυστυχώς το τελευταίο διάστημα αναδειχθεί στην εξωτερική μας πολιτική. Και εννοώ με αυτό το ότι αντί να έχουμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων, εκδηλώνεται πάντοτε μια επιθετική κίνηση από την Τουρκία, την οποία εμείς τρέχουμε εκ των υστέρων να την καταγγείλουμε στους εταίρους μας. Ενώ από την αρχή είχαμε δείξει ότι δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο να ασκείς ενεργητική διπλωματία. Και αυτό που είχαμε προτείνει στην κυβέρνηση από την αρχή ήταν η ίδια πολιτική που και εμείς είχαμε θέσει στην πράξη. Δηλαδή να συνδυάζεται
η εξωτερική μας πολιτική με την απειλή των κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία προληπτικά, ούτως ώστε να μην επαναλάβει την επόμενη προγραμματισμένη επιθετική της κίνηση. Και κυρώσεις τέτοιες που να έχουν δόντια, που να συνδέονται με την οικονομία, που αυτή τη στιγμή είναι η αχίλλειος πτέρνα της γείτονος. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα, παράλληλα με την προσπάθεια η διαφορά μας με την Τουρκία να γίνει ευρωτουρκική διαφορά, να μην μείνει διμερής, ειδικά σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, θα έπρεπε να προετοιμάζουμε και τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και ταυτόχρονα μια θετική ατζέντα πάλι στα ευρωτουρκικά, ούτως ώστε η Τουρκία να ξέρει ότι αν συνεχίσει το τσαμπουκά, να το πω έτσι απλά, θα πληρώσει, θα έχει κόστος. Και αντιστρόφως, αν θελήσει να καθίσει σε ένα τραπέζι διαλόγου με όρους του διεθνούς δικαίου, θα έχει να κερδίσει από την Ευρώπη. Τι να κερδίσει? Να ανοίξει η Τελωνιακή Ένωση, νέα κεφάλαια. Η Ευρώπη είναι ο βασικός οικονομικός εταίρος της Τουρκίας. Ό,τι θα είχε να χάσει λοιπόν από τις κυρώσεις στο επίπεδο της οικονομίας, αν συνέχιζε την επιθετική πολιτική, θα είχε αντιστρόφως να το κερδίσει, εάν ακολουθούσε μια πολιτική σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Βέβαια, αυτό δεν τα έκανε η κυβέρνηση. Κύριε Κατρούγκαλε, ο Ερντογάν δεν είναι προβλέψιμος όμως. Δηλαδή, πώς εσείς λέτε ότι θα μπορούσαμε να προβλέψουμε τις κινήσεις αυτές από πριν? Μα όχι, έχετε απόλυτα, δεν συμφωνώ με την άποψή σας. Μας είχε προειδοποιήσει ότι θα κάνει έρευνες εδώ στη Σφαλοκρηπίδα, της ελληνικής, και μάλιστα είχε δώσει και ένα χρονικό όριο μέχρι το Σεπτέμβρη. Για την Αγία Σοφία πάλι είχε προειδοποιήσει. Δεν κάνει τίποτα η Τουρκία χωρίς να το προαναγγείλει. Και βρίσκεται σε μια κλιμάκωση της επιθετικότητας που έχετε απτά δείγματα, ειδικά εσείς κοντά στα σύνορα. Για πρώτη φορά, για παράδειγμα, είχαμε υπερπτήσεις, παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας πάνω από τον Εύρο, όπως και πάνω από τα μεγάλα μας νησιά. Αυτή η άποψη ότι δεν είμαστε σε περίοδο ιδιαίτερης έντασης με την Τουρκία εκφράστηκε από το κυβερνητικό εκπρόσωπο πριν από λίγες εβδομάδες και αποτελεί έπρακτη απόδειξη της υποτίμησης της τακτικής της Τουρκίας, που κακά τα ψέματα στη στρατηγική της είναι συνεπής. Αναθεωρητισμός είναι η στρατηγική της, επιθετική τακτική προβολής ισχύως είναι η τακτική της. Δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να μας ευνηδιάσει. Το Υπουργείο Εξωτερικών πώς έπρεπε να έχει δράσει μέχρι τώρα? Το Υπουργείο Εξωτερικών ακολουθεί αυτό που έχω ονομάσει διπλωματία της ενημέρωσης. Δηλαδή, ενημερώνει τους εταίρους μας μετά από κάθε επεισόδιο της κλιμακούμενης επιθετικότητας της Τουρκίας και αντί από αυτούς δηλώσεις ηθικής συμπαράστασης. Δεν είναι αυτό αχρίαστο. Χρήσιμο είναι, αλλά δεν είναι αυτό που θα αποτρέψει, όπως είπα προηγουμένως, την τουρκική προκλητικότητα. Και κακά τα ψέματα, το Υπουργείο Εξωτερικών προσπαθεί. Ο κ. Μητσοτάκης όμως είναι εχμάλωτος της εσωτερικής αντίφασης των αντιθέσεων που υπάρχουν μέσα στο κόμμα του, ανάμεσα στην ακραία δεξιά φτερυγά του, που του προειδοποιεί, για παράδειγμα, να μην προχωρήσει σε κινήσεις διαλόγου ή εκτόνωση της έντασης, κάτι που γενικά είναι χρήσιμο. Πώς αλλιώς εξηγείται το γεγονός ότι μια γενικά χρήσιμη συνάντηση, όπως ήταν αυτή η τριμερής του Βερολίνου, η οποία έγινε, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, για να εκτονωθεί η ένταση, ούτε ανακοινώθηκε, κρατήθηκε μυστική, ούτε την υπερασπίστηκε η κυβέρνηση όταν ανακοινώθηκε. Και φάνηκε να πηγαίνει και στον πρώτο, ακριβώς γιατί υπήρχε η κακή εκτίμηση ως προς τις προθέσεις της Τουρκίας. Κύριε Κατρούγκαλε, και ένα τελευταίο. Εσείς έχετε θεωρείτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο για θερμό επεισόδιο στην περιοχή? Οι Τούρκοι δεν θέλουν πόλεμο στο Αιγαίο. Με συγχωρείτε, ξέρουν ότι δεν μπορεί να κερδιθεί πόλεμο στο Αιγαίο. Αλλά προβάλλουν ισχύ για να μας αναγκάσουν να υποχωρήσουμε. Και ακριβώς εν ώψη του γεγονότος αυτού, πρέπει πάντοτε η στάση μας να είναι μια στάση αποφασιστικότητας, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, που όμως δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Το ελάχιστο που έχει να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτό που έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα το 2018, που δεν επέτρεψε την παραμικρή αμφισβήτηση της υφαλοκρηπίδας μας, όταν και πάλι ένα άλλο πλοίο, τον Μπαρμπαρός, επιχείρησε σεισμικές έρευνες. Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι η πάγια απάντηση που θα πρέπει να δίνουμε στην Τουρκία, ότι εμείς δεν πρόκειται ούτε κατά κεραία, ούτε κατά ένα γιώτα να υποχωρήσουμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που βασίζονται άλλωστε στο διεθνές δίκαιο. Κύριε Κατρούγκαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Και εγώ. Καλησπέρα. Καλό βράδυ.
Σοβαρότατες αντιδράσεις έχει εγείρει η νέα απόφαση της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία τα σύνορα του Εύρου με τη Βουλγαρία κλείνουν και για τα εμπορεύματα έως τις αρχές Αυγούστου, ενώ το μοναδικό σημείο διέλευσης είναι ο Προμαχώνας. Για το θέμα, εκτός των άλλων, παρέμβαση έκανε και ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, επισημένοντας ότι προϋπόθεση επιβίωσης για τον Εύρο είναι η λειτουργία του συνοριακού σταθμού Ορμενίου. Στην επιβολή νέων μέτρων προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της χώρας προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού προχώρησε η κυβέρνηση. Τα μέτρα είναι σε ισχύ έως τις 4 Αυγούστου, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Μεταφορών, και προβλέπουν το κλείσιμο από τα μεσάνυχτα της Τρίτης των μεθοριακών σταθμών Ορμενίου και Κυπρίνου στον Εύρο. Τα μόνα συνοριακά σημεία ελέγχου στα σύνορα με τη Βουλγαρία που παραμένουν ανοιχτά για είσοδο ή έξοδο από την ελληνική επικράτεια, και αυτό μόνο εφόσον αιτιολογείται αυστηρά ουσιώδη μετακίνηση, είναι τα τελωνεία Προμάχωνα Σερών, Νυμφαίας Ροδόπης, στα σύνορα με την Τουρκία το τελωνείο Κήπων του Εύρου, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία το τελωνείο Ευζώνων στο Κιλκής και στα σύνορα με την Αλβανία τα τελωνεία Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα και Κακαβιά στα Ιωάννινα. Αποκλείεται το Ορμένιο. Το είσοδο στο Ορμενίο είναι η μόνη είσοδο από τη Βουλγαρία τη περιφέρεια, στην οποία επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών. Ενώ αν θέλετε η είσοδο των διασυνοροφυλάκων τη Νυμφαία είναι ανοιχτό, αλλά από εκεί απαγορεύεται η διέλευση φορτηγών και λεωφορείων. Καταλαβαίνετε τι τεράστιο πρόβλημα θα δημιουργήσει το διασυνοριακό εμπόριο, και θα είναι ακόμα ένα πλήγμα για τις επιχειρήσεις του λογού, οι οποίες συναλλάσσονται με την γείτονα χώρα ή και βορειότερες χώρες. Καταλαβαίνετε ότι εάν από τους φίλους έκρατε εδώ χρειάζεται να πάρεις κάποια εμπορεύματα ή να στείλεις κάποια εμπορεύματα, θα πρέπει αυτά να έρθουν μέσω Προμαχώνα. Καθίσταται πλέον το μεταφορικό κόστος απαγορευτικό. Η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει την είσοδο και έξοδο Ελλήνων πολιτών κατόχων αδειών παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν κύρια κατοικία στην Ελλάδα. Επίσης, την είσοδο προσώπων για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις μόνο μέσω συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφαίας και Κήπων. Περιμένουμε δηλαδή τις αντιδράσεις των βουλευτών της συμπολίτευσης. Γιατί δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Η περιοχή στοχοποιήθηκε για την Σαμοθράκη για το ότι είναι σε αυξημένη επικινδυνότητα στην κοινωνική ζώνη. Είχαμε το κλείσιμο των συνόρων Νυμφαίας και άλλων από εδώ, από Βουλγαρία, οπότε κατευθύνονταν όλοι από τον Προμαχώνα. Καταλαβαίνετε τα πλήματα της τουριστικών επιχειρήσεων. Αλλά και τώρα το τρίτο, το οποίο κλείνουν το Ορμένιο και παγώνουν το διασυνοριακό εμπόριο της όλης της περιφέρειας με τις όμορες χώρες. Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, Αναστάσιος Δημοσχάκης, σημειώνοντας ότι έχει προκληθεί αναστάτωση από το κλείσιμο του σημείου εισόδου-εξόδου στο Ορμένιο. Το συγκεκριμένο σημείο εισόδου-εξόδου αποτελεί χερσαίο μεθοριακό σημείο διέλευσης που εντάσσεται στο καθεστώς διέλευσης σύμφωνα με τον κώδικα συνόρων του Σέγγεν. Σε όλη τη Θράκη υπάρχουν δύο μεθοριακοί σταθμοί Σέγγεν, αυτός των Κήπων που εξυπηρετεί τη διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων από την Τουρκία, και την Μέση Ανατολή και του Ορμενίου που εξυπηρετεί την διέλευση προσώπων και πραγμάτων από τις χώρες του Βορρά. Οι διεμπορικά φορτηγά που προέρχονται από υπερδουνάβιες χώρες και τη Βουλγαρία αναγκάζονται να εξυπηρετηθούν από το σημείο εισόδου-εξόδου του Προμαχώνα με μεγάλο κόστος και ταλαιπωρία. Σύμφωνα με τον κύριο Δημοσχάκη, αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης για τον ομό Εύρου η λειτουργία του συνοριακού σταθμού του Ορμενίου. «32 νέα κρούσματα και 3 ακόμη θανάτους», ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο ΕΟΔΗ. Στην Ξάνθη συνεχίζονται οι προληπτικές δειγματοληψίες που έχουν ξεπεράσει τα 7.000 τεστ.
32 νέα κρούσματα του κορονοϊού στην χώρα μας, εκ των οποίων τα 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας, ανακοίνωσε ο ΟΔΗ. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 4.077, εκ των οποίων το 54,5% αφορά άνδρες. 1.128 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 2.066 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 10 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 58 ετών. 2 είναι οι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 80% έχει υποκείμενο νόσημα. Είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 124 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τέλος, έχουμε ακόμα 3 καταγεγραμμένους θανάτους και 200 θανάτους συνολικά στην χώρα μας. 65 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανών των συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 96% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Στην Ξάνθη τώρα, περισσότερα από 7.000 τεστ πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο 1,5 μήνα σε όλη την περιφερειακή ενότητα, σε μια συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος της συνεχούς μετάδοσης του κορονοϊού. Αυτό τόνισε μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης, επισημένοντας ότι η Ξάνθη είναι ίσως η μοναδική περιοχή στην ελληνική επικράτεια με τον μεγαλύτερο αριθμό δειγματοληπτικών τεστ που διενεργήθηκαν. Ο κ. Τσέπελης επισημαίνει ότι υπάρχει μια ικανοποίηση και συνάμα αισιοδοξία από την αισθητή μείωση που παρουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα τόσο μέσα στην πόλη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της περιφερειακής ενότητας. Τονίζει ωστόσο ότι δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε να τηρούμε όλα όσα προβλέπονται. Είναι γεγονός ότι από τη στιγμή που εφαρμόστηκαν με συνέπεια και υπευθυνότητα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, από τη στιγμή που τηρήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα, σήμερα μπορούμε να λέμε ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Ο Δήμαρχος Ξάνθης υπογραμμίζει ακόμα ότι οι πολίτες πειθάρχησαν απόλυτα και συνεχίζουν με υπευθυνότητα να τηρούν όλα όσα προβλέπονται, επισημένοντας ότι η συμμετοχή του κόσμου στα δειγματοληπτικά τεστ ήταν ιδιαίτερη μεγάλη, γεγονός που φανερώνει την ανησυχία αλλά και το ενδιαφέρον τους για τη δημόσια υγεία. Τα τεστ των αντισωμάτων που πραγματοποιήθηκαν όλες τις προηγούμενες εβδομάδες θα συνεχίσουν να γίνονται, ενώ στη συνέχεια θα σταματήσουν, καθώς έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του σχεδιασμού που είχε υλοποιήσει ο ΕΔΗ. Μέχρι στιγμής συνεχίζονται να γίνονται κανονικά τα τεστ στο drive-thru συνεργείου που βρίσκεται στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Ο κ. Τσέπελης σημειώνει ότι εφόσον υπάρξει ανάγκη και στο μέλλον τα δειγματοληπτικά τεστ θα επαναληφθούν, ενώ τονίζει με έμφαση ότι τώρα πλέον ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Δεν φοβόμαστε, δεν τρομάζουμε. Κοιτάζουμε το πρόβλημα στα μάτια και το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και ψυχραιμία, γιατί τώρα ξέρουμε τον τρόπο και έχουμε τα μέσα για να το κάνουμε. Σημαντική διάκριση απέσπασε το δίκτυο καταστημάτων Play του ΟΠΑΠ στα Retail Business Awards 2020, κατακτώντας το βραβείο Retail Investor of the Year. Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την εξαιρετική πορεία που έχει διαγράψει το δίκτυο καταστημάτων Play από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του, τον Ιανουάριο του 2017. Συμπληρώνοντας 3 χρόνια συνεχόμενης ανάπτυξης, το δίκτυο του ΟΠΑΠ έχει αναδειχθεί ως το απόλυτο success story της ελληνικής λιανικής αγοράς. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα δίκτυα στην ιστορία της χώρας, καθώς και ένα από τα πιο απαιτητικά έργα επέκταση στην παγκόσμια αγορά λιανικής. Σήμερα, ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων Play ανέρχεται στα 381. Το δίκτυο Play καλύπτει 50 νομούς της χώρας, ενώ τα καταστήματα διαθέτουν συνολικά 13.606 παιχνιομηχανήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια, τα καταστήματα Play αποτελούν μια σταθερά αναπτυσσόμενη επιχειρηματική πρόταση για το επενδυτικό κοινό, καθώς και μια ολοένα αυξανόμενη πηγή εσόδων για τον ΟΠΑΠ. Ο κύκλος των εργασιών των καταστημάτων για το 2019 ανήλθε στα 202 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, για ακόμα μια χρονιά, η συμβολή του δικτύου στη μείωση της ανεργίας ήταν αξιοσημείωτη. Δημιουργήθηκαν περισσότερες από 780 άμεσες νέες θέσεις εργασίας για το υποστηρικτικό προσωπικό των καταστημάτων, ενώ ο συνολικός αριθμός από το 2017 ξεπερνά τις 2.400 θέσεις εργασίας. Επίσης, τα καταστήματα του δικτύου Play αποτελούν έναν προορισμό σύγχρονης διασκέδασης για το κοινό, προσφέροντας συναρπαστικά παιχνίδια και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες σε ένα ασφαλές, ελκυστικό και μοντέρνο περιβάλλον. Τον ακάθιστο ύμνο θα τελέσει η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολη στο ναό του Αγίου Νικολάου την ερχόμενη Παρασκευή, η μέρα κατά την οποία θα τελεστεί η πρώτη προσευχή μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς από μουσείο σε τζαμί. Την ίδια ημέρα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας προγραμματίζουν φορείς στην Κομωτινή. Στο μέτωπο των αντιδράσεων, ανακοίνωση εξέδωσαν οι 4 Μητροπολίτες της Θράκης, καλώντας τον χριστιανικό και πολιτισμένο κόσμο να αντιδράσει με κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποκατάσταση του μνημείου και την απόδοσή του στην ορθή χρήση του. Ανακοίνωση για την Αγία Σοφία εξέδωσαν οι 4 Μητροπολίτες της Θράκης. Η μετατροπή της Εκκλησίας της Αγίας του Θεού Σοφίας σε ενεργό τέμενος με πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτελεί ύβρι και πρόκληση κατά των χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το κατεξοχήν ιερό και ιστορικό σύμβολο του χριστιανισμού χρησιμοποιείται ως εργαλείο από τον Τούρκο πρόεδρο στην απόπειρά του να οικοδομήσει ένα σύγχρονο νεοοθωμανικό ισλαμικό κράτος με τα χαρακτηριστικά χαλιφά του,
Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα δικαίου, χωρίς να υποχωρεί στα εθνικά δικαιώματά της, οφείλει να συνεχίσει να δίνει μαθήματα δημοκρατίας. Η Θράκη είναι το υπόδειγμα ενός τόπου πρότυπο και παραδείγματος προς μίμηση. Η ειρηνική συνύπαρξη πληθυσμών με διαφορετική θρησκεία και ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας είναι κατακτήσεις που δεν αμφισβητούνται, αλλά και δεν πρέπει να υπονομευτούν. Εξάλλου, η Ευαγγελική Αγάπη είναι το σημαντικότερο διαχρονικό και επανανθρώπινο χριστιανικό μήνυμα. Αυτήν θα συνεχίσουμε απαρέγκλιτα να κηρύσουμε στη Θράκη τόσο με λόγια όσο και με έργα. Και με αυτήν θα εξακολουθήσουμε να πορευόμαστε. Οι τέσσερις Μητροπολίτες καταδικάζουμε την απόφαση και καλούμε όλο τον χριστιανικό και πολιτισμένο κόσμο να αντιδράσει με κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποκατάσταση του μνημείου και την απόδοσή του στην ορθή του χρήση, αναφέρει η ανακοίνωση των τεσσάρων Μητροπολιτών της Θράκης. Παράλληλα, η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης ενημερώνει ότι θα τελέσει τον ακάθιστο ύμνο. Ειδικότερα σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους ευσεβείς χριστιανούς της επαρχίας μας ότι συμμετέχουσα στη θλίψη του Ορθόδοξου Χριστιανικού κόσμου για τη μετατροπή του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε Ισλαμικό τέμενος, θα αναπέμψει την ηκετήρια ακολουθία του ακάθιστου ύμνου προς την Υπεραγία Θεοτόκου την Παρασκευή 24 Ιουλίου το απόγευμα στις 18:30 στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου». Στην Κομοτηνή, η ΠΑΕ Ποντίον Ροδόπη, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Πολιτών και Πατριωτικές Κινήσεις του Νομού, θα πραγματοποιήσουν την ίδια ημέρα στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ηρώο της πόλης για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από την τουρκική κυβέρνηση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία και έκδοση ψηφίσματος στο τουρκικό προξενείο της πόλης. Να περάσουμε τώρα στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, όπου μαζί μας είναι ο κύριος Μάκης Δονάκης, κτηματομεσέτης. Κύριε Δονάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση των Μαϊστριανών όχι οδεύει προς επίλυση από ό,τι ακούγεται, αλλά φαίνεται να ξεκινάει το τελευταίο στάδιο, το οποίο φαίνεται να είναι και το πιο δύσκολο, έτσι δεν είναι? Το τελευταίο στάδιο είναι το πιο δύσκολο, διότι περιέχει μέσα τις απαλωτριώσεις, περίπου στα 200 στρέμματα ανθρώπων, δημοτών της πόλης μας. Εκεί αρχίζει και το πρόβλημα. Και πού ακριβώς είναι αυτό το πρόβλημα? Γιατί πώς προκλείζεται και όλη αυτή η δικαστική διαμάχη στο κομμάτι των απαλωτριώσεων? Δηλαδή, εκεί που νόμιζαν οι άνθρωποι αυτοί ότι τόσα χρόνια που ήταν όμοιροι αυτοί οι άνθρωποι, όμοιροι μέσα σε εισαγωγικά, έτσι, δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις εκτάσεις τους, τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο το οποίο είναι η άλλη πλευρά, αλλά εξίσου δύσκολη, έτσι δεν είναι? Αυτό ακριβώς. Απλά αυτή η ιστορία ξεκινάει από το 1978 περίπου. Όταν ορθώς σκεπτόμενοι οι τοπικοί παράγοντες είχαν προτείνει να μεγαλώσει το λιμάνι. Από τότε ξεκίνησε και η ομοιρία αυτών των ανθρώπων. Στην αρχή σιγά σιγά, χωρίς να ξέρουν πώς θα γίνει με τις απολωτριώσεις και τι θα γίνει ακριβώς, δεν μπορούσαν να καταλάβουν το μέγεθος του λιμένα. Και σιγά σιγά, να σας πω ότι το 1988 ας πούμε έγινε ΦΕΚ για να απολωτριωθεί. Τότε υπήρχε το Λιμενικό Ταμείο, μετά ονομάστηκε όλα. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το 1999 οι άνθρωποι εκμεταλλευόντουσαν τις περιουσίες τους όπως μπορούσαν. Όποιος πήγαινε όμως να βγάλει οικοδομική άδεια, δεν τον αφήνανε. Δεν του δίνανε τη δυνατότητα οικιστικής ανάπτυξης. Από το 88 όλο αυτό? Από το 1988. Μέχρι το 1988 απλά δεν υπήρχε η ανάγκη να πάνε να κτίσουν εκεί. Βέβαια έγινε ένα οικοδομικό συγκρότημα εκεί με κάποια διόροφα ακίνητα, αλλά σταμάτησε και αυτό. Προφασιζόμενες οι υπηρεσίες πάντοτε κάποιο νόμο που θα έρθει. Εντάξει, είναι της ιστορίας. Το θέμα είναι ότι από το 1998-99 μάλλον, ουσιαστικά η χρήση γης, αν και είναι εντός γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού, η χρήση γης που δόθηκε είναι μόνο για τη χερσαία ζώνη του λιμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την χρήση και τη δυνατότητα χρήσης. Μέχρι, από το 1996 μέχρι το 1999, οι οικίες εκεί πέρα που ήταν χρησιμοποιούνταν και από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο ως φοιτητικές εστίες. Μάλιστα. Μέσω του ιδιώτη. Μετά, λόγω της ψήφισης αυτού του νόμου, της χρήσης γης τέλος πάντων, ήταν αναγκαστικά, δεν μπορούσαν να υπογραφεί νέα σύμβαση και μετακινηθήκαν μέσα στην πόλη, εντός της πόλης. Τώρα, για πόσα στρέμματα μιλάμε συνολικά σε εκείνη την περιοχή? Είναι στα 200 στρέμματα. Βέβαια, από λάθη πολλά που γίνανε από το Master Plan του 2007, κάποια κομμάτια τα είχαν αφήσει απ' έξω για εκμετάλλευση των ιδιωτών.
Τελικά τα βάλανε μέσα και αυτά και τώρα μιλάμε για 200 στρέμματα μαζί με κάποιες εκτάσεις της Δημαρχίας. Mm-hmm. Και ουσιαστικά το πρόβλημα το καινούργιο, που, γιατί προκλήθηκε αυτή η νέα δικαστική διάμεση? Προκλήθηκε διότι έως τώρα όλες οι προτάσεις του οργανισμού Λιμένα πηγαίνανε προς την κατεύθυνση των εμπορικών αξιών και δόθηκε μία τιμή από το Υπουργείο Ναυτιλίας η οποία είναι τόσο χαμηλή που 12 ευρώ το μέτρο. Με 12 ευρώ το μέτρο, ούτε βόρεια από τη μουσουλμανική παροικία εκεί πέρα που έχει γίνει στα χωράφια, στα αγροτεμάχια, είναι παίκτες των Μαστριανών, μετά την Άβαντος, εκεί μπορείς να βρεις μόνο με 50 ευρώ το μέτρο ή με 60 ευρώ το μέτρο αγροτεμάχιο για να αγοράσεις. Μάλιστα. Και εξευτελιστικές τιμές. 12 ευρώ είναι εξευτελιστική, είναι 12.000 ευρώ το μέτρο. Δεν αγοράζεις πουθενά κάτι με 12.000 ευρώ όταν απέχει 100 μέτρα από τη θάλασσα. Άσχετα αν είναι αυτή τη στιγμή το λιμάνι. Το λιμάνι δεν προϋπήρχε, ήρθε. Ναι. Ο κανονικός χώρος του Λιμένα, ξέρετε ότι ήταν δυτικότερα. Μετά τα έργα της δεκαετίας του 90 ήρθε και ανατολικότερα και έκλεισε αυτό το χώρο. Όταν απέχεις όμως 100 μέτρα από τη θάλασσα, 70 μέτρα από την Εθνική Οδό, δεν μπορείς ουσιαστικά να ακούς μια τιμή της τάξης των 12 ευρώ. Εσείς με την εμπειρία που έχετε, δηλαδή ένα τέτοιο τμήμα, πώς κοστολογείτε με το μέτρο, αν όχι 12, πόσο? Κοιτάξτε, θα σας πω ιστορικά τι μπορεί να γίνει. Από τη δεκαετία του 90, που εμείς ως γραφείο μπορούσαμε και κάναμε πωλήσεις σε εκείνη την περιοχή, έχουμε έγγραφα από την τότε εφορία ΔΟΗ ως προς την εκτίμηση των ακινήτων. Εκείνη την εποχή ήταν περίπου 7 εκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή μιλάμε περίπου για 18.000 ευρώ το 1992 για την αγοροπολισία. 18.000 ευρώ. Αργότερα αυτή η τιμή μεταβλήθηκε και ανέβηκε προς τα πάνω. Υπάρχει εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή, τον οποίο τον έβαλε όλα περίπου το 2010, η οποία εκτίμηση αυτή υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή τα 60 ευρώ το μέτρο. Mm-hmm. Υπάρχουν εκτιμήσεις μέσα στην, μέσα στην κρίση του 2012 και του 2014 που είναι πολύ μεγαλύτερες από εκτιμητές, από ορκωτούς εκτιμητές, στους οποίους εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία και να τους πούμε ανεβάστε ή κατεβάστε τις τιμές. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το 2012, σε ανάλογη απαλωτρίωση ενός κομματιού του δρόμου της Εθνικής Οδού, ο ιδιώτης, μια μεγάλη επιχείρηση της πόλης, ζητούσε 570.000 ευρώ το μέτρο, το στρέμμα, συγγνώμη, δηλαδή 570 δραχμές το μέτρο, και ο ορκωτός λογιστής, ο οποίος ουσιαστικά τον έβαλε το δικαστήριο, το εκτίμησε στα 150 ευρώ το μέτρο. 150.000 ευρώ το στρέμμα. Μάλιστα. Το 2012, μέσα στην κρίση. Δεν μιλάμε δηλαδή ότι οι τιμές κατεβήκανε. Πρέπει να βρεθεί μια λογική. Τη λογική το ότι θα βγάλω ένα κομμάτι 3 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί ουσιαστικά σε 12 ευρώ το μέτρο για κάθε ιδιώτη εκεί πέρα, για κάθε ιδιοκτήτη, και πάντα στο δικαστήριο δεν γίνεται. Αν θέλουμε να κάνουμε ανάπτυξη. Πώς δουλεύει όμως αυτό, δηλαδή? Πρέπει ουσιαστικά τώρα που θα κινηθούν δικαστικά μέχρι να ανεβάσει την προσφορά το ΤΑΙΠΕΔ, πώς δουλεύει αυτό? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν φταίει ο άνθρωπος που έβαλε τα 12 ευρώ. Του είπανε, χτύπα στον υπολογιστή, ζώνη χρήση γη, κερσαία ζώνη Λιμένα. Και του βγάλε 12 ευρώ. Και του βγάλε 12 ευρώ. Μάλιστα. Μα είναι λογικό. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ανάπτυξη και κερσαία ζώνη Λιμένα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε αν δεν υπήρχε η χερσαία ζώνη. Αν δεν υπήρχε, αν δεν ψηφιζόταν για να γίνει αυτό το κομμάτι χερσαία ζώνη. Εκεί λαμβάνονται υπόψη πλέον και οι εμπορικές αξίες. Είναι ένα λάθος. Είναι ένα λάθος όμως που το διαιωνίζει ουσιαστικά και το Υπουργείο Ναυτιλίας τώρα. Mm-hmm. Ενώ θα μπορούσε ο Υπουργός που ήρθε και χθες να κάνει κάτι διαφορετικό και να μιλήσει, γιατί δεν μιλάμε για λίγες οικογένειες. Πόσες οικογένειες? Ο κτηματολογικός πίνακας αναφέρει 50 ονόματα. Από αυτά τα 50 ονόματα σας λέω ότι περίπου οι 15 έχουν επιβιώσει και οι υπόλοιποι ουσιαστικά είναι ηλικίας 80 και 90 ετών. Οι οικογένειες, οι συνολικές οικογένειες είναι πάνω από 180 οικογένειες οι οποίες έχουν να λαμβάνουν από αυτά τα ακίνητα.
Τα οποία είναι και δεσμευμένα τόσα χρόνια. Είναι δεσμευμένα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Λένε, μα είναι λέει θερμοκήπια. Μα λογικό είναι θερμοκήπια, αφού δεν τους άφηναν να κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Ήρθαν και κλείσανε και το δρόμο το ΟΣΕ με χίλιες δικαιολογίες. Δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και φανταστείτε πηγαίνουν από το ρέμα της Μαΐστρου για να πάνε στις δουλειές τους οι άνθρωποι. Και πώς ακριβώς θα κινηθεί η δίκη τώρα σε αυτό, δηλαδή πώς έχουν, θα γίνει συμβιβασμός. Ναι, μας δώσανε μια παράταση αναβολή ουσιαστικά μέχρι τον Ιανουάριο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας σύλλογος ο οποίος έχει προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου. Ο σύλλογος δεν προσέφυγε για να πάρει χρήματα, προσέφυγε για να, γιατί υπάρχει εμπεγμός. Ναι. Ή να γίνει μια ανταλλαγή γης. Ναι, 12 ευρώ. Εμείς οι άνθρωποι δεν τα λέγανε τίποτα για την ανταλλαγή γης. Μου παίρνεις 5 στρέμματα, δώσ' μου 5 στρέμματα ανάλογα κάπου αλλού. Ναι, 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 ναι. Δεν μιλάω να το δώσει μέσα στο σχέδιο πόλης, αλλά όταν είμαστε εντός γκούπου σου, ας μου δώσει 5 στρέμματα εντός γκούπου σου. Μάλιστα. Αυτό είναι ίσως και το πιο δίκαιο. Υπάρχουν εκτάσεις. Ας κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά το να το πάρουν και να πούνε δεν πειράζει, πηγαίνετε στα δικαστήρια, νομίζω ότι απλά τους ανθρώπους αυτούς μάλλον τους έχουν λίγο παρακάτω, λίγο χαμηλότερα. Και ποια είναι τώρα τα επόμενα βήματα? Τα επόμενα βήματα είναι η ανοιχτή διαπραγμάτευση, μας ζητήσανε μαζί τους, όχι με τον ιδιώτη. Πολύ εύκολο θα ήταν ο ιδιώτης που θα έρθει να πάρει. Καταρχάς, σε καμία περίπτωση κανένας δεν είναι εναντίον της επένδυσης. Ναι. Ας έρθουν. Αλλά να ξέρει ο ιδιώτης ότι αυτή τη γη που θα την πάρει, να ξέρει τι θα πρέπει να κάνει. Πώς θα πρέπει να αποζημίωσει τους ανθρώπους. Αν το κράτος αναλαμβάνει αυτή την αποζημίωση, ας το κάνει το κράτος. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να γνωρίζουν. Από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Περιμένουμε μέχρι τον Ιανουάριο να δούμε τι τιμή θα βγάλουν. Μετά από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει ένας γολγοθάς, στο οποίο οι περισσότεροι δεν θα τους ενδιαφέρει, γιατί μάλλον δεν θα είναι στην κυβέρνηση, θα είναι οι άλλοι, οι επόμενοι, οι μεθεπόμενοι. Και αυτοί οι άνθρωποι πάλι θα συνεχίσουν τον εμπεγμό, γιατί αν προσφύγουν στα δικαστήρια και δεν βρουν μια τιμή σωστή και σοβαρή, σύμφωνα με τις απολωτριώσεις κατά την κρίση. Κατά την περίοδο της κρίσης. Δεν μιλάμε για να πάρουν λεφτά παραπανήσια όπως παίρνανε κάποτε οι απολωτριώσεις και πηγαίνανε. Ό,τι δικαιούται. Να είναι κάτι λογικό. Να είναι κάτι λογικό. Και νομίζω ότι μπορεί σε αυτό το πράγμα να βοηθήσουν τόσο οι τοπικοί παράγοντες, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος και αυτός έχει κάποιες εκτάσεις, αλλά είναι ένα απρόσωπο πράγμα η έκταση του Δήμου. Σωστά. Και να βοηθήσουν βέβαια και οι βουλευτές του τόπου, είτε είναι από τη μία κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν ή αν θέλουν να βοηθήσουν και ή αν βλέπουν μονάχα το δέντρο και δεν μπορούν να δουν το δάσος από πίσω. Περιμένουμε εγώ, κύριε Δονάκη, να δούμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Για πρόβες πολέμου, με αφορμή την έλευση δύο Αμερικανικών πλοίων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η τοπική Επιτροπή Ειρήνης και καλεί τον λαό της Αλεξανδρούπολης να μην αφήσει την πόλη και το λιμάνι της να γίνει υποδομή πολέμου και απομβάσεων. Για τον λόγο αυτό, προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα της 5ης στον Φάρο. Το δεύτερο σκάφος των Αμερικανών κατέπλευσε το πρωί της Τετάρτης μεταφέροντας στρατιωτικό υλικό και προσωπικό. Δεύτερο Αμερικανικό σκάφος και μάλιστα πολεμικό κατέπλευσε την Τετάρτη στην Αλεξανδρούπολη, μεταφέροντας και αυτό στρατιωτικό υλικό καθώς και προσωπικό των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή. Την Τρίτη στο λιμάνι έδεσε Αμερικανικό φορτηγό πλοίο, μεταφέροντας επίσης στρατιωτικό υλικό και μέσα. Τα δύο πλοία θα επιθεωρήσουν την Πέμπτη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ και ο αρχηγός ΓΕΘΑ αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλόρος, οι οποίοι θα μεταβούν στην περιοχή με στρατιωτικό αεροσκάφος. Την ίδια μέρα το απόγευμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί η Επιτροπή Ειρήνης. Τα αμερικανικά φορτηγά πλοία που κατέπλευσαν στην πόλη μας και είναι εγκυροβολημένα αυτή τη στιγμή, είναι, λέμε εμείς ως Επιτροπή Ειρήνης και ως Επιτροπή ενάντια στην στρατιωτική βάση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ότι πρόκειται για φωνικές δυνάμεις. Εφόσον αυτή τη στιγμή κουβαλάνε οπλισμό και στρατεύματα που θα διεκπεραιωθούν μέσω της πόλης μας και του λιμανιού και του αεροδρομίου και των δρόμων και των στρατοπέδων μας στη συνοριογραμμή με την Ρωσία.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, απευθύνει κάλεσμα σε όλους εκείνους που αντιλαμβάνονται, όπως λέει, πως η νατοϊκή βάση στο λιμάνι της πόλης μας όχι μόνο δεν θα φέρει την ασφάλεια όπως προσπαθούν λυτοί και δεμένοι να μας το πούν, αλλά θα αποτελέσει μαγνήτη απαντητικών πληγμάτων όπως ξεκάθαρα έχουν δηλώσει χώρες όπως το Ιράν και η Ρωσία. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τη δεδομένη χρονική στιγμή που εντείνεται η τουρκική επιθετικότητα αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση η σιωπή του ΝΑΤΟ, που με τη γραμμή των ίσων αποστάσεων δίνει αέρα στα πανιά της τουρκικής αστικής τάξης. Προκαλεί πραγματικά ανατριχύλα αυτό που δήλωσε ο διοικητής συνταγματάρχης της 101 ταξιαρχίας αεροπορίας στρατού, Μακ Φάντεν, ο οποίος δήλωσε την Παρασκευή το εξής. Είμαστε έτοιμοι για αυτήν την αποστολή. Μιλώ για την αποστολή τους στα σύνορα με την Ρωσία, έτσι. Οι στρατιώτες μας είναι εκπαιδευμένοι, θανατηφόροι και με κίνητρο. Θα κερδίσουμε σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Αυτά τα λόγια. Όποιος τα ακούει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας και στον Εύρο, θα πρέπει να του σηκωθεί η τρίχα. Να σηκωθεί και να έρθει αύριο στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχουμε στον Φάρο. Από την πρώτη στιγμή λέμε ότι εμείς τους φωνιάδες των λαών δεν τους θέλουμε στην πόλη μας, είναι ανεπιθύμητοι, καθώς επίσης και οι υπουργοί επόπτες που θα έρθουν να εποπτεύσουν αύριο την μεταφορά που θα ξεφορτώσουν και ό,τι κάνουν εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό καλούμε όποιον προβληματίζει, όποιος νιώθει αυτή τη στιγμή την ανησυχία να μην γίνει η Αλεξανδρούπολη ορμητήριο και παράλληλα στόχος αντιπίνων. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ειρήνης, για άλλη μια φορά το λιμάνι θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, αφού αποτελεί στρατηγικό κόμβο μετακίνησης μάχημων τμήματων τους προς τη σύνοριογραμμή με τη Ρωσία. Όπως επισημαίνει, ο ελιμενισμός του Αμερικανικού φορτηγού πλοίου γίνεται στο πλαίσιο της 6ης επιχείρησης του ΝΑΤΟ Atlantic Resolve. Το πλοίο κατέπλευσε πρώτα στη Γαλλία, από όπου μέρος των δυνάμεων θα προωθηθούν στην Πολωνία, ενώ το υπόλοιπο φορτίο αναμένεται να διεκπεραιωθεί μέσω Αλεξανδρούπολης προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη για πρώτη φορά και σιδηροδρομικά, σε αντίθεση με την αξιοποίηση παλαιότερα μόνο του οδικού δικτύου. Έτσι και αλλιώς οι προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας που αφορούν φυσικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας, ακούσατε κι εσείς, όπως και όλος ο κόσμος, ότι θεωρούνται από τους Αμερικάνους αμφισβητούμενα ύδατα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλη μια φορά νύπτουν τα σχήρας τους. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση δεν μας παρέχουν ασφάλεια σε όλες αυτές τις προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί πρόκειται για κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας και όχι έτσι. Εμείς σαφώς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με οποιονδήποτε γειτονικό λαό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει οι διαφορές να λύνονται ειρηνικά, με διάλογο, στα πλαίσια βέβαια του αμοιβαίου ωφέλους. Η Επιτροπή Ειρήνης, κάνοντας λόγο για πρόβες πολέμου, καλεί τον λαό της Αλεξανδρούπολης να μην αφήσει την πόλη και το λιμάνι της να γίνει υποδομή πολέμου και επεμβάσεων. Για το λόγο αυτό προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Φάρο την 5η 23 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος της Τουρκίας προετοιμάζει το κλίμα για την πρώτη προσευχή στην Αγία Σοφία μετά από 86 χρόνια. Την ίδια ώρα, επίθεση προς την Ελληνίδα πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Ομέρ Τσελίκ, τονίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα χρησιμοποιεί μαύρη προπαγάνδα. Με νέο βίντεο συνεχίζει τις προκλήσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο βίντεο διάρκειας περίπου 6 λεπτών τραγουδάνε από αλβανικά, αζέρικα, κουρδικά μέχρι και αραβικά και εξυμνούν την Αγία Σοφιά. Οι τραγουδιστές μιλούν για τη χαρά τους, για την προσευχή και πώς φέραμε χαιρετισμούς από τη Μέκα, το Αλαξά κτλ. Ενώ παίζουν πλάνα τόσο από το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό της Αγίας Σοφίας. Αυτό όμως που προκαλεί είναι πως ο Ερντογάν γράφει πάνω από τη δημοσίευσή του βίντεο. «Στον τρούλο σου να φυσήξει ο άνεμος της ελευθερίας. Εσύ ήσουν πάντα δική μας και εμείς δική σου». Το tweet του Ερντογάν και το τραγούδι σε 9 γλώσσες του Ισλαμικού κόσμου φαίνεται να ενισχύει τη θέση ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να συσπυρώσει το Ισλάμ και να αναγάγει την Κωνσταντινούπολη σε μια νέα Μέκα. Στον Μωάμεθ τον Πορθητή απέδωσε την προκλητική απόφασή του για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ο Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην διετή συνάντηση για την αξιολόγηση του Προεδρικού Συστήματος Διακυβέρνησης. Όπως ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος, η απόφασή μας να μετατρέψουμε την Αγία Σοφιά από μουσείο σε τζαμί είναι σύμφωνη με τον θεμελιώδη χάρτη του Μωάμεθ του Πορθητή, τον ηγέτη των δύο Υπήρων και δύο θαλασσών. Είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες χωρίς το στίγμα της αποικιοκρατίας και σφαγής στην ιστορία μας. Με αυτή την υπερηφάνεια θα συνεχίσουμε να ενεργούμε ως χώρα που δεν έχει το βλέμμα της στην διεκδίκηση των
δικαιωμάτων των άλλων, αλλά παίρνει πάντα αυτό που δικαιούται, υποστήριξε. Για το Λιβυϊκό ανέφερε ότι σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει, υποστηρίζουμε την νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης. Αποθώντας τους πραξικοπηματίες που απειλούσαν την Τρίπολη, έχουμε εξασφαλίσει την ασφάλεια του λαού της Λιβύης και τους βοηθήσαμε να κοιτάξουν το μέλλον με ελπίδα. Την ίδια ώρα, επίθεση προς την Ελληνίδα πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Μέρτσελικ. Μετά την απόφαση του Προέδρου μας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, η Ελλάδα χρησιμοποιεί μαύρη προπαγάνδα με κάθε τρόπο. Οι δηλώσεις της Προέδρου της Ελλάδας, κυρίας Σακελαροπούλου, που στοχεύουν την Τουρκία, δείχνουν την άγνοιά της στην γνώση της ιστορίας και της νομικής. Η Πρόεδρος της χώρας, που η πρωτεύουσά της είναι η μοναδική στην Ευρώπη που δεν έχει τζαμί, μιλάει για θρησκευτική αμοιβαία κατανόηση με αφορμή την Αγία Σοφία. Αυτό είναι ξεκάθαρο παράδειγμα διπλού στάνταρτ, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Τσελίκ. Ο ίδιος, αφού υποστηρίζει πως η Ελλάδα είναι χώρα που δεν ικανοποιεί τα βασικά κριτήρια του θρησκευτικού σεβασμού, καταλήγει και αναφέρει πως με τόσες γνωστές σφαγές και βαρβαρότητες των Ελληνοκυπρίων, η πρόεδρος της Ελλάδας, κυρία Σακελαροπούλου, στην επέτειο της επιχείρησης ειρήνης, μιλάει για τουρκική βαρβαρότητα. Αυτό το καταδικάζουμε ξεκάθαρα. Αυτό που εσείς που αποκαλείτε τουρκική βαρβαρότητα είναι μια νόμιμη αποστολή λύτρωσης και ελπίδας των κατατρεγμένων όλου του κόσμου. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να αγνοήσετε τους Τουρκοκύπριους όπως αγνοείτε τις σφαγές στην ιστορία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο βράδυ.